Δεν εντοπίσατε τον πιο αδύναμο κρίκο σε αυτό το γύρο, ενώ έχετε ισοψηφία κιόλας. Δύο είναι υποψήφοι για να αποχωρήσουν, που δεν ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος. Ο Κώστας είχε αυτή τη τιμή σε αυτό το γύρο. Κωνσταντίνε. Τι πράγμα. Σας βλέπω πολύ αγχωμένο. Λίγο αγχωμένος. Για ποιο λόγο. Πιο πολύ συγκεντρωμένος. Α, είστε συγκεντρωμένος. Ναι. Για δείξτε μου λίγο πώς συγκεντρώνεστε. Τι είναι αυτό το έτσι. Το πρόσωπό μου. Ναι, για δείξτε μου. Τώρα είσαι συγκεντρωμένος. 20 ετών από τη Λάρισα. Λαμία. Από τη Λαμία. Και με τι ασχολείστε. Είμαι φοιτητής. Τι σπουδάζετε. Πληροφορική. Πού. Λαμία. Χόμπι ενδιαφέροντα. Γυμναστική. Τι γυμναστική. Σουηδική. Καλλιστενική. Α, ωραία. Η καλλιστενική κερδίζει έδαφος τον τελευταίο καιρό. Για κατεβάστε λίγο την κάρτα σας και κάντε μας μια επίδειξη. Αυτή τη στιγμή είμαι τραυματισμένος. Ελάτε λίγο μπροστά και αφήστε τις δικαιολογίες. Όντως θέλετε να σας δείξω κάτι. Ναι, Κωνσταντίνε, θέλουμε να μας δείξετε κάτι. Είναι η άσκηση στην οποία δεν ακουμπάνε τα πόδια σε έδαφος. Ναι, ναι. Και στοχεύει στην εγκύμνωση των κοιλιακών. Μάλιστα. Κάντε κοιλιακούς. Ναι, ναι. Πόση ώρα. Τώρα πολύ λίγη, γιατί πονάω. Α, συνεχίζει. Βάλτε ένα έμπλαστρο. Μου ήρθατε εδώ τραυματισμένος. Τι να σας κάνω. Και πώς θα πάμε στην προσωπική μας ζωή. Σχετικά με... Με αυτό που καταλάβατε. 20 χρονών παιδί είστε. Αυτή τη στιγμή μέτρια. Γιατί. Γιατί πονάω. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Όταν πονάς δεν είναι ότι... Παιδί μου, έχετε σχέση. Όχι. Γιατί. Πονάτε. Είναι μια απάντηση. Πόσο καιρό είστε χωρίς σχέση. Δεν το μετράω, αλλά... Κάμποσο. Πονάτε. Πονάω. Γιατί ήρθατε στον Κρίκο, Κωνσταντίνε. Για να κερδίσω. Σωστή απάντηση είναι, γιατί πονάω. Άρη, δεν έχω κάτι να σας πω σε αυτό το γύρο, διότι βρήκατε και τις δύο απαντήσεις. Το ξέρω. Πονάτε. Εγώ όχι. Κάνετε καλλιστένικς. Όχι, όχι. Εσείς από σχέση πώς τα πάμε. Και εγώ ελεύθερος. Α. Να μου βρεις καμιά. Ξέρω εγώ, επειδή είσαστε δίπλα-δίπλα, είπα να μην χάνουμε χρόνο, αλλά... Α. Πότε να προλάβετε να τα έχετε, παιδί μου. Ξέρω. Γιάννη, εσείς είστε από... Είμαι από την Εύβοια. Α, ωραία η Εύβοια. Εντάξει, καλή είναι, δεν είναι και το πιο τουριστικό μέρος, αλλά την αγαπώ πολύ. Κάνετε και τα μπάνια σας στην Εδιψώ. Έχω κάνει και στην Εδιψώ. Γιάννη, ήσασταν ο πιο δυνατός κρίκος, έχετε ψηφίσει τον Άρη. Για ποιο λόγο? Γιατί αν και φάνηκε να παίρνει μπροστά σε αυτό το γύρο, πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι αδύναμος. Τι είπατε, Άρη? Θα αλλάξει γνώμη όμως από αυτό που ψήφισε, λογικά. Προκαταλαμβάνετε τον παίχτη. Όχι, έτσι το είπα. Γιάννη, μπορείτε να αλλάξετε την ψήφο σας και να φύγει ο Κωνσταντίνος που πονάει, ή μπορείτε να την αφήσετε όπως έχει και να φύγει ο Άρης που παραμιλάει. Τι αποφασίζετε? Δεν μου αρέσει να αλλάζω την άποψή μου. Τώρα που πήραν πρώτα να μαζέψουμε λεφτά, για ποιο λόγο. Με Ολλανδία δεν πάτε με λίγα λεφτά. Να τα. Έχει και επιχείρημα. Ο Αρίστος. Ναι, αλλά θα το δεις, θα το δεις. Στη ζωή πολλές φορές δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Α, θέλει να διδάξει μαθήματα ζωής ο Γιάννης. Εσύ αν κάνεις ένα λάθος δεν θέλεις δεύτερη ευκαιρία. Δεν ζει για τον εαυτό σου. Τέλος. Άρη. Αποφάσισε ο Γιάννης, δεν του μιλούσατε και στον πληθυντικό του ανθρώπου. Λυπήθηκε τον Κωνσταντίνο γιατί πονάει. Και έτσι... Φταίτε κι εσείς που δεν γράψατε Κωνσταντίνος, καλά να πάθετε. Φταίτε, με τρεις ψήφους και την νικόσα ψήφο του Γιάννη, του άτεκτου, του στιβαρού, του σταθερού, είστε ο πιο αδύναμος κρίκος. Λυπάμαι πολύ.